Λοιπόν, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Λασιόπουλος Αθανάσιος. Είμαι από το Σύλλογο Γραμματέας στο Σύλλογο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής της Δυτικής Μακεδονίας. Πήραμε απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα να κάνουμε συλλαλητήριο μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές κτλ. Για την κατάσταση στα ειδικά σχολεία. Η κατάσταση στα ειδικά σχολεία δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Μπορεί να κάνω κάποια βήματα, αλλά δεν είναι. Για παράδειγμα, έχουμε ζητήσει πολλές φορές από τον Νοέμβριο που τα σχολεία είναι ανοιχτά από τον Νοέμβριο τη ειδική αγωγή, όταν τα λένε κλειστά. Το λόγο δεν γνωρίζω πώ είναι, λέω για ψυχολογικού λόγου. Έχουμε πει για τεστ. Κάποια τεστ να γίνονται. Σε κάποια σχολεία, νομίζω ότι από τον Νοέμβριο στο τρίτο ειδικό σχολείο έχουμε κάνει 4 τεστ μέχρι τώρα. Σε άλλα σχολεία δεν έχουν γίνει καθόλου. Ή έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα. Και πρέπει κάπω και εμεί, σαν συνάδελφοι, να αποδεχτούμε όχι μόνο εμεί, και τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα να μιλήσουμε για τι κτηριακέ υποδομέ. Κάποια σχολεία είναι πάρα πολύ καλά. Κάποια σχολεία στεγάζονται ότι βλέπουν τα παιδιά μαζί. Είναι δύσκολο για τα παιδιά να έχουν επίση τη μάσκα. Δεν φοράει κανένα παιδί μάσκα, ούτε μπορούμε να κρατήσουμε κάποια συγκεκριμένη απόσταση από κάποια παιδιά. Καλό. Με τι μάσκε δεν μπορούμε να κρατήσουμε απόσταση από τα παιδιά. Είμαι φυσιοθεραπευτή. Δεν μπορώ να το κάνω. Μάγο για να μπορέσω να το δουλέψω, θα πρέπει να τον αποκλείσω, να τον πιάσω κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα τα παιδιά. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκα για τους ευνόητους λόγους. Σημαντικό είναι ότι ο συνάδελφος κανονικά δεν πρέπει να φοράει μάσκα. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να καταλάβουν από εντολές που το δώσω εγώ. Άρα, πρέπει να κοιτάξει. Ναι. Συζητάμε εδώ σήμερα. Συζητάμε να γίνονται ένα τεστ, να έχουν προσωπικό καθαριότητα. Προσωπικό καθαριότητα. Τα κτηριακά δεν επιθυμούν αύριο μεθαύριο να μπουν σε ένα προγραμματισμό. Το ΕΚ του Δελιού, παράδειγμα, είναι ακατάλληλο. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν αίθουσες καθηγητών οι οποίες δεν έχουν παράθυρα. Να μπει ένα προγραμματισμό, ένα σχέδιο για το μέλλον. Γιατί από ό,τι λένε, η πανδημία θα τραβήξει, θα πάξει κάτι άλλο κτλ. Εμείς κάνουμε αγώνα να γίνουν αυτά εδώ τα πράγματα. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση της πανδημίας. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για μέτρα. Τα ειδικά σχολεία είναι τα μόνα τα οποία λειτουργούν. Και ενώ θα έπρεπε η κυβέρνηση και το Υπουργείο να έχουν στραμμένη την προσοχή τους αυτά, είναι τελείως εγκαταλελειμμένα. Έχουμε πλέον θύματα. Για να ανοίξει η πλατφόρμα του εμβολιασμού, χρειάστηκε να αναγγελθούν πανελλαδικές κινητοποιήσεις. Και από την άλλη, μας εμπέζει το Υπουργείο όταν λέει ότι έχει πάρει μέτρα. Δεν έχει πάρει τίποτα. Θα έχουμε και άλλα θύματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν με τα παιδιά όπως είναι πολλά, πολλές δύσκολες περιπτώσεις, είναι γνωστό, σε ακατάλληλα κτίρια. Το ΕΚ Κορδελιού είναι μια χαρακτηριστική και δραματική περίπτωση, όπου έχει παρέμβει εισαγγελέας και όμως λειτουργεί ακόμη και σε αυτές τις συνθήκες. Τα παιδιά να στηβάζονται στα λεωφορεία μέσα, καμία πρόνοια, τίποτε, μεταφέρονται από πολλές περιοχές. Και από την άλλη μεριά, μας επαναλαμβάνουν ότι θα λειτουργούν κανονικά. Δεν μπορούν να λειτουργούν με αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούν. Ό,τι ισχύει για τα υπόλοιπα σχολεία, στο πικ της πανδημίας, πρέπει να ισχύσει και για τα ειδικά σχολεία. Αλλιώς θα θρυνήσουμε και άλλα θύματα και την ευθύνη θα την έχει η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Τραγάκη Δήμητρα, πρόεδρο τη πρώτη εταιρεία τη Αγωνία. Σήμερα το κηρύξαμε αυτή την απεργία γιατί δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει ο κόσμο στο φλέγγι. Όπω γνωρίζετε, τα ειδικά σχολεία λειτουργούν εδώ και καιρό, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Χωρί όμω να φέρνετε ούτε ένα μα ένα μέτρο προστασία ούτε των εκπαιδευτικών ούτε των μαθητών. Σήμερα έχουμε το ΕΕΚ Αγίου Αθανασίου κλειστό εξαιτία COVID. Σε αυτό το σχολείο, για παράδειγμα, έγινε μόνο μία φορά τεστ. Ζητάμε λοιπόν, εάν η κυβέρνηση θέλει να τα αφήσει ανοιχτά τα σχολεία αυτά, να πάρει οπωσδήποτε τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, τακτικά τεστ, ειδικά προστασίας στα σχολεία που δεν υπάρχουν, οι συνάδελφοι τα βάζουν από την τσέπη τους. Ξέρετε ότι σε αυτά τα σχολεία τα παιδιά δεν μπορούν να φορέσουν μάσκες, αλλά το προσωπικό και το προσωπικό έρχεται σε άμεση επαφή με τα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο οι μάσκες, αλλά είναι και τα υπόλοιπα υλικά προστασίας, το λες και όλα τα υπόλοιπα. Και να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στα τεστ, αν ήθελε στο Υπουργείο, θα μπορούσε από τα περισσέματα που κάνει στην αστυνομία και στο στρατό να εμβολιάσει τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι ούτε 200 στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν,
είναι ζήτημα επιτακτικής ανάγκης η κυβέρνηση να πάρει τώρα μέτρα. Να αραιώσει τις μαθητές, να κάνει ελέγχη στα λεωφορεία, να δώσει μέτρα προστασίας, τακτικά τεστ και στους συναδέλφους να κάνει εμβόλια.